Συνδεόμαστε, έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στη Γερμανία, τον Παντελή Βαλασόπουλο. Οι αρχές στη Γερμανία επισήμως δεν μιλούν για Ισλαμική τρομοκρατία. Ήδη έχουμε μια σύλληψη και μια προσαγωγή. Και τα δύο άτομα φέρονται να έχουν διασυνδέσεις με ακραίους εξτρεμιστικούς κύκλους. Παντελή, καλησπέρα από την Αθήνα, σε ακούμε. Καλησπέρα Νίκο, μιλάμε για κάτι το πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να προσπαθήσουν να σκοτώσουν μια ολόκληρη ομάδα ποδοσφαίρου με τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς, για τους οποίους λέει η αστυνομία ότι ήταν απόλυτα επαγγελματικοί. Μάλιστα είχαν μέσα και μεταλλικά σφαιρίδια που θα μπορούσαν να σκοτώσουν πολύ κόσμο σε ακτίνα 110 μέτρων. Τώρα τι έχουμε? Έναν Ιρακινό 25 χρονών από το Βούπερταλ, ο οποίος κρατείται, προσήχθηκε ένας φίλος του, ένας Γερμανός, ο οποίος είχε προσιλητιστεί στο Ισλάμ, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος. Κοιτάνε οι αρχές, πάνε προς την Ισλαμική τρομοκρατία, δεν είναι ακόμα σίγουροι όμως γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που τους κάνουν να αμφιβάλλουν. Όλα όμως δείχνουν μέχρι στιγμής ότι πάμε προς την Ισλαμιστική τρομοκρατία. Η Γερμανία έχει σοκαριστεί, γιατί η Ντόρτμουντ είναι μία από τις, η δεύτερη πιο δημοφιλής ομάδα στην Γερμανία. Μεγάλη αγάπη για αυτή την ομάδα. Είναι κάτι σαν τον Παναθηναϊκό της Γερμανίας, μια πολύ δοξασμένη ομάδα, και γι' αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι υπάρχουν και διάφορες φήμες ότι και εγκληματική οργάνωση, η οποία απειλούσε την Ντόρτμουντ και ζητούσε λίτρα. Λένε ότι υπήρχαν διασυνδέσεις με την Ιταλία, κάτι που διέψευσε ο πρόεδρος της Ντόρτμουντ. Δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση επίσημη για το τι ακριβώς πρόκειται, όμως μέχρι στιγμής φαίνεται να πρόκειται για Ισλαμιστές. Νίκο. Παντελή, υπάρχει και γενικότερο συναγερμός για τις απόψινές αναμετρήσεις του Champions League? Η UEFA ανησυχεί, πληροφορούμε. Βεβαίως Νίκο, υπάρχει. Υπάρχουν δρακόντια μέτρα στον αγώνα μεταξύ Μπάγερ και Ρεάλ. Οι παίκτες φυλάσσονται, το ξενοδοχείο φυλάσσεται από δεκάδες αστυνομικούς των ειδικών δυνάμεων, οι οποίοι θα συνοδεύσουν με ειδικά τεθωρακισμένα οχήματα τις δύο ομάδες προς το γήπεδο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι ατμόσφαιρα θα δημιουργηθεί για δύο ποδοσφαιρικούς αγώνες, καθώς και ο αγώνας της Ντόρτμουντ πάει για απόψε. Θα υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, και βέβαια πριν από λίγο βρέθηκα και στο αεροδρόμιο του Βερολίνου, όπου είδα ότι υπάρχουν και εκεί πολύ αυξημένα μέτρα, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί και τουρίστες ταξιδεύουν αυτή τη στιγμή για τις διακοπές του Πάσχα, και πάντα υπάρχουν ανησυχίες για ένα τρομοκρατικό χτύπημα, Νίκο.